Καλησπέρα σας από το κλειστό των Μελισσίων. Εδώ που οι Myrmidons θα αντιμετωπίσουν τον Κολοσσό. Τεχνίδι Development 2. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα. Πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Δημόπουλος, Ζάμπουρας, στη γωνία για δύο, μπάλα στο σίδερο, δεν θα βρει στόχο. Ούτε οι γηπεδούχοι. Ζαμπουράς. Μιωτάκης προσπάθησε να του κλέψει την μπάλα. Δεν ολοκλήρωσε. Συγκιατρής. Ήρθε τώρα. Σκορ 1 και 10 από την έναρξη της αναμέτρησης. Σκηνάς. Μπάντρης ήθελε να βρει για την ακρίβεια τον Μπάντρη. Λίγο πριν το τέλος της κανονικής περίοδου, Πετρόπουλος θα κλέψει. Κοσκινάς, Πετρόπουλος, Μητάκης για τρεις. Έχουν μπει κρύες οι δύο ομάδες. Εδώ στο παρκέ των Μελισσίων, στο κλειστό, σε το πολύ όμορφο κλειστό γυμναστήριο των Βορείων Προαστίων, το οποίο μας φιλοξενεί. Ο Ζαμπουράς από εθνοϊκή θέση να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να πετύχει επιτέλους τους πρώτους πολυπόθητους πόντους της αναμέτρησης, κάτι το οποίο θα συμβεί διακυρώς Κοσκινά. Σχεδόν 2,5 λεπτά από την έναρξη του παιχνιδιού, η πρώτη πόδη της αναμέτρησης. Πρώτος στην αναμέτρηση. Εύστατος και στη δεύτερη. Από τον Θωμά τον Ταλατζά. 2-2. Καλό σακάς ο Πάγκο. Καροκόπος από την άλλη πλευρά. Δύο παιδιά που θα τα δούμε λίγα στον τόμο στο Βαριέ. Αυτό είναι το μόνο βεβαίω. Σκηνάς, θα πάρει το σκριν. Για τρεις, μπάλα στο σίδερο. Θα καθαρίσουν την υπόθεση rebound και θα δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Καραπεσίνη στον Παλατζά. Ο Παλατζάς αποδείχνει άλλους τρεις πόντους προσωπικούς και άλλους τρεις πόντους της ομάδας του. Οι πέντε προέρχονται από εκείνο.
Θα δώσει προβάδισμα τριών πόντων. Πετρόπουλος με παυλό. Δεν θα προχύσει. Ο Μιχαηλίδης θα καθαρίσει άλλο ένα rebound. Μόπουλος προσποιείται στο Παλατζά. Προχύσει. Εξαιρετικά τα παπούτσια που χωράει. Bison Icon. Ο Γιώργος Μετάκης θα πάει μέχρι μέσα. Νομίζω ο Ζάμπουρας τεγνιέντος. Το φαουλάκι πρέπει να έγινε εκεί. Μόκουλος για τρεις. Το 2-5 παραμένει. Την πάτα από ποιον, από τον Δημόπουλο. Και από εκεί στον συνήθι ύποπτο. Το playmaker της ομάδας, τον Μιχαηλίδη. Καλατζάς, Δημόπουλος, Ζάμπουρας με τον Μιχάκη πάνω του. Θέλησε να βρει τον Δημόπουλο. Παρενέβη αντίπαλο πόδι, κατοχή για τον Πολωσό. Πάμε σε ένα time out, 4:45 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Μίμιντονς, Κολοσσός, 2-5. Όλα έτοιμα. Ανάμεσα στους δύο παίκτες το 4-5 το σκορ. Νέο καλάθι από τον Καλαμπεσίνη, ο οποίος θα δώσει προβάδισμα. Μετά την τρίπο του βόμβα που εξαφέλισε, Μετάκης επιθετικό, Μάτρης, Μετάκης, χαμηλά στον Πετρόπουλο, Μάτρης θα πάρει το φάουλ, του θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Στην μία από τις δύο βολές, 5-8. Στις τρεις πόντους η απόσταση της ορίζει τις δύο ομάδες. Για να δούμε τώρα εδώ άμα η Μίμιντονς θα μειώσουν ακόμα περισσότερο. Κοστινάς για δύο. Η μπάλα δεν θα βρει στόχο. Yeah.
πάλι μια άμυνα η οποία θα βγει από τους υπεδούχους. Κοστινάς Πετρόπουλος θα περάσει χαμηλά στον Πάτρι. Κόσκολος για δύο. Πολύ κακή εκτέλεση. Μπήκαμε στα τελευταία δύο λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου. Ζαμπούρα στον πάγκο. Να δούμε λίγο ποιος πήρε τη θέση του. Ο Ρούσης. Ο Παλατζάς ζητάει αλλαγή. Περίμενε τον Κοχαροκόπος. Καλώς θα κασπέρασε στο παρκέ του Ρούση Πετρόπουλου. Μιωτάκης θα πατήσει καλά, θα πάρει την προσπάθεια. Νέο θετικό ριμπάου, θα αφήσει με το αριστερό. Τη διαφορά στον πόντο 7-8 από το νούμερο 9 των Γηπεδούχων. Ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος. Κοστίνα θα μαζέψει. Μπάντρης θα γυρίσει. Να αφήσει με το δεξί. Μπάλα Στεφάνη. Ρούσης. Αντριστόκο. 5 δευτερόλεπτα. Νάς. Κόσκολος θα στοχίσει, καλώς θα πρέπει να σουτάρει. Τελειώνει ο χρόνος, ο Νοτάκης στο πήρε καθάρι. Θα καλώς θα κάνεις μόλις τώρα, πέρασε στο παρκέ. Παιδιά τελείωσε το δεκάλεπτο. Λοιπόν, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Μην μην τον σκολωσός, ήταν εντόνα, 7-8. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Το παιχνίδι στο 7-8 με βραχιά κεφαλή μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Στου τριών πόντων ο Νοτάκης θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τους φιλοξενούμενους. Ρούσης, Αροκόπος πέρασε στο παρκέ στη θέση του Μπαλαντζά. Θα πάρει και εκείνος και σε απαραίτητες ανάσες. Καροκόπος. Ο Ρούσης προσπάθησε να επαναφέρει την μπάλα του παρκέ, δεν το κατάφερε. Θα το φύγει για τους Μινιμιντούνς. Μινιμιντούν, συγγνώμη.
Τάση. Νιωτάκης. Το 8-8 θα παραμείνει. Ο Κόπες με το φόσκολο πάνω του, με πλάτη στο Δημόπουλο από τους 45 για 3. Η μπάλα στο σίδερο. Καλώς θα καταμάζεψει. Τον Πάτρι και ανήρθε η ώρα να περάσουν μπροστά. Τελευταία φορά που τους είδαμε σε θέση οδηγού ήταν στην αφετηρία της αναμέτρησης, το 2-0. Από τότε ακολουθούν τον Κολοσσό μέχρι τη στιγμή που ο Καλόσακας έφερε το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία στο 8-8, 7:57 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καϊλίδης, Καροκόμπος, θα πάρει δεξί διάδρομο, θα αφήσει την μπάλα, θα στοχίσει. Καλόσακας θα μαζέψει, Μπάτρης θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει με το δεξί, θα δώσει προβάδισμα, νέο για δεύτερη φορά, 8-10 στην ομάδα του. 18, συγγνώμη. Επιθετικό rebound από το Ρούσι, νέο επιθετικό rebound. Ρούσι στα πίσω, τα κόψει ο Νιωτάκης στα ίσα. Το Ρούσι εκπληκτικός. Τι κόψιμο του κάνε. Το 18 θα παραμείνει, εκπληκτικός Νιωτάκης. Σκηνάς, Καλόσακας, χαμηλά στον Πετρόπουλο, για να δούμε τον Νικό. Με πλάτη θα γυρίσει, θα αφήσει με το δεξί, δεν θα βρει στόχο. Δημόπουλος θα μαζέψει. Αροκόπος. Κουβάρογλου, Παντήντο Λάκος. Πάτρης, ο Σκυνάς. Πολύ όμορφη φάση θα μας χαρίσουν οι παίκτες των Μίμητος. Κάνουν χαρούμενο και τον Πετρόπουλο, τον ηγέτη αυτής της ομάδας. Η ψυχή αυτής της ομάδας. Χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχαν οι Μίμητος, είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ θα μαζέψει το αμυντικό. Δώσει στον Πάτρη, εκεί το Καροκόπου μπροστά του. Προσπάθησε να τελειώσει με το αριστερό. Δεν ήταν εύκολη η αποστολή του. Λάθη. Το πρώτο για τον Κολοσσό στη δεύτερη στροφή της αναμέτρησης, θα έρθει από τα χέρια του Ρούσι. 12-10. Λόσαγκας, Μπάτρης για 3. Κακό σουτ. Καροκόπος αμυντικό. Πάσα θα περάσει. Δημόπουλος ο Ρούσι, ο οποίος θα κοπεί για άλλη μια φορά τον Νιωτάκη. Κάνει θράψη το νούμερο 9 των Μιμητών σε συγκεκριμένο τομέα και όχι μόνο. Επιθετικό ρυπάτο το Χαροκόπο, η μπάλα στο Ρούσι, Δημόπουλος,
Τζαμπουράς, την πάντα το πιο, στο Δημόπουλο και πάλι, 13 δευτερόλεπτα, δεν θα βρει στόχο, ο Σκυλάς θα μαζέψει, ακολουθεί ο καλός Ακάς, δεν θα του δώσει την μπάλα, θα τελειώσει με το αριστερό, προβάδισμα. 4 πόντων και πάλι, το δεύτερο μετά από εκείνο το 12-18. Ζαμπουράς για 3, airball. Νοκάκης, ο καλός Σάκας έχει φύγει ήδη, ακολουθεί και ο Κοσκινάς, θα τον δει, θα του τη δώσει και πάλι στον καλό Σάκα. Δεν θα τελειώσει εκείνος, πάρει το φάουλ, θα μπορούσε να έχει τελειώσει, θα έχει πετύχει και τον καλάθι. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Στις 2 από το νούμερο 17 των γηπεδούχων, Κοσκινάς πέρασε στον πάγκο, τη θέση του πήρε ο Φόσχολος. 4 λεπτά για το τέλος του πρώτου μικρόνου. Για 2. Καροκόπος ο rebound. Καλώς Ακαγιατρής, η μπάλα στο σίδερο. Λατζάς, Ρούσης, αφήσω με τα δεξίδα, πετύχει το καλάθι, θα μειώσει 16-12, το δεύτερο προσωπικό του σε αυτό το δεκάλεπτο, όλοι οι πόντοι έχουν προέρθει από εκείνον, πάμε σε ένα time out, 16-12, στο συν 4 γηπεδούχοι. Λοιπόν, τέλος time out. Φορές φέτος, 19-12, προβάδισμα 7 πόντων για πρώτη φορά στο παιχνίδι, στο συν 7. Πάμε να δούμε λίγο τον όμιλο, έχουμε μερικά πράγματα, ο Κολοσσός δεν έχει ελπίδες για είσοδο στα play-off, μετά τα έχει κλειδώσει. Για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Νοντάκης, Πεντρόπουλος, θα στοχίσει. Λατζιά στο αμυντικό. Ο Πεντρόπουλος περνάει
κακούς βήματα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, συγκεκριμένα 57 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της με πλάτη προσφύγει, θα πάει ο Ζάμπουρας πάνω, η άμυνα θα βγει. Εκπληκτική άμυνα από τον Κολοσσό. Παλατζάς. Μιχαηλίδης, για τρεις, airball. Φοβερό το παπούτσι του Γιώργου, του Ζάμπουρα, επαναλαμβάνω. Σου τριών πόντων, το Νιωτάκι, 22-12. Στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, προβάδισμα 10 πόντων για τους γηπεδούχους. Πάμε για την ανάπαυλα και θα γυρίσουμε για το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Τι ακριβώς έδωσε ο ρεκτόρ εδώ, βήματα. Ο Ζαμπούρας με τον Νιωτάκι. Εντάξει, είναι κύριος, με κάπα κεφαλαίο, είναι γνωστό αυτό σε όλους. Κίνηση, η μπάλα θα γυρίσει και πάλι πίσω, διότι ο Γιώργος σταμάτησε για να δει αν ο Νιωτάκης είναι καλά. Ουσιαστικά γι' αυτό έκανε τα βήματα. Μπράβο στους Μίμιντονς. Θα κόψει τον Δημόπουλο. Ο Σκυνάς, Νοτάκης, θα βρει στήχος. Δημόπουλος θα επιπλέψει την μπάλα. Πάμε να δούμε λίγο την βαθμολογία, να δούμε πού βρίσκονται οι Μίμιντονς. Παλατζάς, Ζάμπουρας, Παλατζάς, Δημόπουλος, Μιχαηλίδης, Ευστοχίστη. Δείξανε επιμονή, υπομονή, δικαιώθηκαν, έριξαν τη διαφορά στους 8, πρώτο καλάθι για τον Κολοσσό σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Νοστάκης για τρεις, μπάλα στο σίδερο, ριβάδα από ποιον, με την βοήθεια του Μιχαηλίδη. Το κοντάλι κατέληξε στα χέρια του Ζάμπουρα και από εκεί τον Παλατζά. Φωνές του Χαροκόπου ακούγονται μέχρι εδώ, ο Παλατζάς θα κάνει το λάθος, βγάζοντας τον Χαροκόπου έξω από τα ρούχα του. Στόχο, δεύτερο συνεχόμενο καλάθι για τον Κολοσσό. Διαχειρός του Γιώργου. 22-16, θα ρίξουν τη διαφορά στους 6 πόντους. Το νούμερο 34. Καλώς ακαθιατρής. Νέα καλή άμυνα που θα βγει από τους Donuts. Αλλαγή ο καλός Άκας θα περάσει στον πάγκο στη θέση του ο Φόσκολος. Ο
33, 45, θα στοχίσει. Και είναι σωρέ τώρα. Δίνουν τα χέρια. Έχουν μείνει και οι δύο πίσω. 4-4. Πραγματική επίθεση η οποία μόλις παρακολουθήσαμε. Ο Καλατζάς θα πάρει το φάουλ και θα έχει την ευκαιρία να ρίξει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Ο Κολοσσός μετράει ένα 4-0 σε αυτό το δεκάλεπτο. Και θα παραμείνει. Λοιπόν, οι Μίρμιντονς βρίσκονται στη τέταρτη θέση, 33 βαθμούς, 18 αγώνες. Εύστοχος στη δεύτερη, 22-17. Διαχειρός Παλατζά στους 5 πόντους. Η απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες πλέον. Έχουν ξεκινήσει καλά οι φιλοξενούμενοι. Νιωτάκης. Πάρει το φάουλ, το πρώτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους, ένα έχουν και οι γηπεδούχοι. Οι οποίοι καλούνται να σπάσουν το ρόδι σε αυτή την τρίτη στροφή. Νοτάκης, ανεβαίνει ο Πετρόπουλος για το screen, θα πάρει το σπάτι για δύο, δεν θα βρει στόχο ούτε τώρα. Δημόπουλος, άλλο ένα αμυντικό rebound. Και από εκεί, στα χέρια του Μιχαηλίδη μπαλά. Δημόπουλος. Ζαμπούρας. Θέλησε να βρει τον Παλατζά και να ζήσει μια και την μπάλα. Κολοσσός θα κλέψει. Διακοπή. Νοτάκης έχει έναν μικρό τραυματισμό στο δάχτυλο. Τίποτα το σπουδαίο. Θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, 5-52 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μυρμιντών Κολοσσός, 22-17. Παλατζάς, για να δούμε, θα μειώσει κι άλλο. Θα το κάνουν, σε απόσταση αναπνοής, 22-20. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. 5 συνεχόμενοι πόντοι για τον Παλατζά. Οι οποίοι μετράνε 8-0 σερί. Μπάτρης θα προσποιηθεί τον Πετρόπουλο. Τι περιμένει και ο Νικός. Μπάτρης για 3, πολύ κακό. Φόσκορο στο επιθετικό. Έχουνε κολλήσει. Έχουνε βραχυκυκλώσει. Τους έχουνε βραχυκυκλώσει για την ακρίβεια. Ο Χαροκόπος και η παρέα του. Εξαιρετικό πρώτο μισό τρίτου δεκαλέπτου για τους φιλοξενούμενους. Δημόπουλος. Η μπάλα θα γυρίσει. Μιχαηλίδης θα κοπεί δεύτερο κόψιμο στο παιχνίδι από τον αρχηγό των Μίμιντονς, τον Νίκο τον Πετρόπουλο. Το Σκυνάς θα αφήσει με το δεξί, επιτέλους καλάθι. 24-20. Ο Σκυνάς είναι αυτός που έλυσε το γόρτιο δεσμό. Έσπασε το ρόδι, σου διατρής, μέσα και αυτό, 24-23. Τι δεκάλεπτα τον Κολοσσό. Κουμπάρογλου. Ο σκόρερ της τρίποντης βόμβας που μόλις παρακολουθήσαμε. 4-5. Μπάτρης.
Θα πάρει το σκρίν από τον Πετρόπουλο, όχι και το καλύτερο. Τιμένει ο Μπάτης, υπό πολύ κακές προϋποθέσεις η προσπάθεια που πήρε. Η μπάλα κατευθείαν στα χέρια του Δημόπουλου και από εκεί στον Μιχαηλίδη. Και να λοιπόν η ευκαιρία για τον Κολοσσό να περάσει εκ νέου μπροστά. Κουβάρογλου, θα προσποιηθεί. Παραλίγο το λάθος, Δημόπουλος για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο. Τεχνική, μάλιστα. Στο Φωσκολό. Κάποια η αρχή θα ακούστηκε. Είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός. Ο Φωσκολός το έχει καταλάβει. Σήκωσε το χέρι τυποδικά αμέσως. Πάει προς τον πάγκο. Κρατάει το κεφάλι του. Εντάξει, είναι τη στιγμή σε αυτά τα λάθη. Εύκολο ο Δημόπουλος, 24 όλα. Μετά τη βολή της τεχνικής ποινής από το νούμερο 16 των φιλοξενούμενων. 24-24. Το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Και 22 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Νιωτάκης για 3. Η μπάλα στο σίδερο. Ριμπάουντ από ποιον? Μιχαηλίδης και ακολουθεί στο Ρούσι. Έχει ώρα να μιλήσει το νούμερο 4 του Κολοσσού. Ακολουθεί ο Μιχαηλίδης, την κόψιμο από τον Νιωτάκη για άλλη μια φορά. Το τρίτο στο παιχνίδι. Καλώς ακάσα προσποιηθεί. Σκυνάς. Επιμένει, ούτε τώρα, νέο επιθετικό rebound, παίζουν βόλιο τώρα το Γιπερδουκί, κατά τη ρακέτα του Κολοσσού, Νιωτάκης, Μπάτρης, Πετρόπουλος να προσποιηθεί, θα χάσει την μπάλα, τραποπάτησε και λίγο ο Νίκος, εκεί ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. 2-22 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, 24-24. Αροκόπος θα περάσει στο παρκέ στη θέση του Μιχαηλίδη. Καραμπεσίνης, Καροκόπος, Δημόπουλος, Ρούσης και Ζαμπουράς. Καραμπεσίνης για 3. Μέσα! 24-27. Πέρασαν μπροστά λοιπόν. Και πάλι σε θέση οδηγού. Και την άμυνα από τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού της αναμέτρησης έχουν επιστρέψει για τα καλά. Μόλις 2 πόντι από τους Μίρμιντον σε αυτό το δεκάλεπτο. Δημόπουλος νέο τρίποντο. Αυτή τη φορά δεν θα βρουν στόχο. 24-27 θα παραμείνει. 1-37 για το τέλος. Ο Σκηνάς ζητάει ο Καλούσακας. Θα πάρει την μπάλα, έχει το Δημόπουλο απέναντι του. Μπάτρης, για 3. Μέσα, θα απαντήσει άμεσα, 27 όλα. Παρακολουθούμε όσον αφορά το suspense και τη διακύμανση. Εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο. Καραμπεσίνης και αυτό, όχι. Σκηνάς θα μαζέψει και για πάμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης στροφής. Δημόπουλος θα κάνει φάουλ στον Σκηνά, ήταν όλοι στο δεύτερο. 18 δευτερόλεπτα η επίθεση για τους Μίμιντονς. Και 13 για το τέλος του δεκαλέπτου. Καλός Άκας. Μπάτρης για 3. Αυτή τη φορά η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήριο. Το Σκηνάς όμως θα μαζέψει. Θα ανανεώσει. 14 δευτερόλεπτα επίθεσης. Το Σκηνάς. Μπάτρης. Απ' τη γωνία. Κακό. Αροκόπος. Ο Μπάτρης θα του κάνει το φάουλ στα 32-75. Το τέταρτο. Δεν υπάρχουν βολές. Πάμε για παιχνίδι 2 κατοχών σε αυτό το διάστημα.
τουλάχιστον τα 20 από τα 28 ανήκουν στον Κολοσσό. Εφόσον εξαντλήσουν την επίθεση θα μείνουν και 8 για τους υπερδούχους. Καροκόπος, Καραπεσίρης περιμένει, θα πάρει την μπάλα από τις 45 για 3. Λιμπάδο από ποιον, από τον Πάτρι. 9 δευτερόλεπτα, θα πάει μέχρι μέσα. Θα κοκόψει ο Δημόπουλος την μπάλα για ποιον. Φτηνό λάθος από τον Κολοσσό. Θα δώσει κατοχή 2 δευτερολέπτο. 8-10. Καλό σακά, θα κλέψει την μπάλα ο Δημόπουλος. Τέλος 3ου δεκαλέπτου. 27-27, πάμε για μεγάλο 4ο δεκάλεπτο. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο ομάδες, 27-27. Εδώ θα λύσουν τις διαφορές τους. Ρούσης, Αροκόπος, Βαρογλου, η μπάλα στο σίδερο, επιθετικό rebound από το Δημόπουλο, Αροκόπος, και δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες απόψε. Έχουμε καιρό να δούμε τους Λιώνας, είναι η αλήθεια. Μετάξει θα μαζέψει. Απλώς εκτυπάσα του. Ένα βία στο λάθος. Δημόπουλος. Την πάσα θα περάσει. Αροκόπος. Αμυναζώνης από τους Μίμιντονς. Κοσκινάς. Δημόπουλος για 3. Θα τους τιμωρήσει. Όχι. Για να δούμε αν θα περάσουν μπροστά οι Μίμιντονς. Κολοσσός ανέκτησε τα ηλία μετά από εκείνο το 17 8-7, συγγνώμη, τελευταία φορά που βρέθηκε μπροστά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Συνεχεία ανέλαβαν δράση Μίμιντος, προσπεράσαν 4 πόντους, 12-8 και 14-10. Έκλεισαν το δεκάλεπτο σε 22-12. Με τρίποντη βόμβα του Νιωτάκη. Ακολούθησε εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο για τους φιλοξενούμενους. Υποχρέωσαν τους Μίμιντονς σε μόλις 5 πόντους. Έφεραν την αναμέτρηση στην απόλυτη ισορροπία 27-27. Σκορ το οποίο δεν έχει αλλάξει σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 2,5 λεπτά της τέταρτης στροφής της αναμέτρησης. Βήματα το Χαροκόπο. Κατοχή για τους Μίμιντονς. 27-27. Γράφει ο φωτεινός πίνακας, ο κλειστό γυμναστήριο των Μελισσίων. Εδώ στα βόρεια προάστια. Κοσκινάς θα πάρει το φάουλ. Από ένα ομαδικό η κάθε ομάδα θα παίξουν και αυτά το ρόλο του. Σίγουρα τα φάουλ, οι βολές. Καλός Άκας. Αλλαγή ρόλων, ο Μπάτρης ανέβηκε για σκριν. Κοσκινάς. Ο τεράστιο καλός Άκας. Βαλαντζάς θα τον πλήσει. Θα του κλέψουν την μπάλα. Καροκόπος. Θα πάει μέχρι μέσα. Τον περιμένει ο Πεντρόπουλος. Επιθετικό rebound. Πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Και την ευκαιρία να περάσουμε και πάλι μπροστά. Το κάνανε. Αυτό το 27-24. Τρίποντη βόμβα του Καραμπεσίνη. Η απάντηση ήταν άμεση. Πήρε το όπλο του ο Μπάτρης έξω τη γραμμή των 6.75.
Σοφάρης 27-27. Σκορ το οποίο δεν έχει αλλάξει σε αυτά τα 3 και 15 του παιχνιδιού. Λέγαμε λοιπόν ότι Μίμιλον είναι στην τέταρτη θέση σε 18 αγώνες. Έχει αυτόν και άλλους τρεις. Νοσάκης, Γιατρής. Σίγουρα. Από ό,τι βλέπουμε, οι κίνδυνοι είναι οι Πιούνς, οι οποίοι βρίσκονται στη δέντη θέση, έχουν άλλο ένα παιχνίδι. Υπολείπονται τρεις νίκες από τους Μίμιντον, δεν τους προλαβαίνουν σε καμία περίπτωση. Και 15 νίκες έχουν οι 99ers. Είκοσι εφτά. 6 λεπτά για το τέλος. Ο Νοτάκης θα ρίξει την ασφάλεια με τα φώτα για τέταρτη φορά στο παιχνίδι. Εκπληκτικός Νοτάκης απόψε και στις δύο πλευρές του κηπέδου. Χαροκόπος για τρεις. Είναι εκπληκτικό. 27-27 παραμένει 4-20 ήδη. Καλάθι για τους Μίρμιντονς. Θα έρθει 29-27. Θανάση! Προβάδισμα. (29-30) για να δούμε τον άλλο σακατέ. Θα βρει στόχο η μπάλα στο σίδερο. Προσπαθεί ο Νιωτάκης να επαναφέρει την μπάλα εντός παρκέ. Δεν θα τα καταφέρει. Κατοχή για τον Κολοσσό. 4-52. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εγκατέρωθαν στους δύο πάγκους. 29-30, Κολοσσός μπροστά με έναν. Καηλίδης. Ο Σκινάς θα μαζέψει 4-30 στην κόψη του ξηραφιού το παιχνίδι. Ο Σκινάς θα στοχίσει και πάλι νέο επιθετικό από τον Πετρόπουλο αυτή τη φορά. Πετρόπουλος θα πάρει το φάρα το Ζάμπου να βάζει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Τι ζητάει ο Νίκος εκεί. 4-10.
στη βολή. 30 όλα. Τον αρχηγό των γηπεδούχων Νιωτάκης και Κόσκινας πάνε να πιέσουν τον Κουβαρογλου. Καλύτης δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Κατοχή θα περάσει για τους γηπεδούχους. 3 και 55. Αλατζά ζητά αλλαγή. Για να δούμε αν οι Μίνιμιντονς έχουν την ευκαιρία να προσπεράσουν και πάλι. Λόσακας για τρεις, η μπάλα σε σίδερο, θα μαζέψει ο Ρούσης. Κάτι και ευκαιρία. Ρούσης, άμπουρας, ο Ρούσης θα πάρει το φάουλ. Το παιχνίδι μπορεί να είναι σκληρό. Δεν επιλέγει κανείς αυτό και ειδικά όσο οδεύουμε προς το τέλος σίγουρα θα παρακολουθήσουμε όλο και πιο δυνατά μαρκαρίσματα, αλλά τα παιδιά των δύο ομάδων αμέσως μετά από κάθε φάουλ θα δώσουν τα χέρια στους τριών πόντων από τον Βουβάρογλου. 34-33-30. Το νούμερο 23 του Κολοσσού πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Δεύτερο τρίποντο σε αυτό το δεκάλεπτο. Νικήθηκε η 6 πόντι έξω από τη γραμμή των 6.75. Κοσκινάς, Πάτρης, Νατάκης. Θα γυρίσει. Δεν θα βρει στόχο. Νομίζω ότι με αυτή την εμφάνιση ο Κολοσσός επιβεβαιώνει αυτό που όλοι γνωρίζουμε και σκεφτόμαστε κάθε φορά που βλέπουμε το βαθμολογικό πίνακα του ομίλου, ότι ο Κολοσσός θα βγει και στον εαυτό του. Η άμυνα θα βγει, το καλάθι αν έγινε τα μέτρα γη. Σκυλάς, καλός Άκας για τρεις. Πω, τι παιχνίδι παρακολουθούμε. 33-33. Τι τρίποντο ήταν αυτό. Ένα και 59. Τι έδωσε ο ρεφ. Πάτησε γραμμή. Ο Πετρόπουλος ζητά επιθετικό. Η κατοχή, εντάξει, πέρασε στο Σιμίρμιντον. Κοιτάει καλά καλά τον ρεφ και χαμογελάει, όχι δεν χαμογελάει καθόλου. Ένα και 48 για το τέλος, 33-33. Νιωτάκης. Τι φινάλε, τον πιέζει ο Καραμπεσίνης. Παραλίγο να του πάρει την μπάλα, Μπάντες για τρεις. Όχι, επιθετικό από τον Πετρόπουλο, θα βγάλει στον Κοσκινά. Ο Σκυνάς για τρεις κι αυτός. Και τώρα κατοχή για τον Κολοσσό. Μάλιστα. 1 και 22. Υπομονή τους λέει ο Χαροκόπης από τον πάγκο. Και έχει δίκιο. Τσαπούρας ο Μπαλατζά. Εκπληκτική κίνηση. Τι τι ενέργεια το Γιώργο, μισό καλάθι, τι πεπάρτο και βάλτο. Τη χόρεψε στο ταψί. 33-35. 55 δευτερόλεπτα, 35 όλα. Από τον Πάντρι. Φλερτάρουμε με παράταση, αυτό βλέπουμε. Δημόπουλος. Νιωτάκης θα γίνει το λάθος. Φθηνό. Το φθηνό. Θα πάρει το φάουλ ο Νιωτάκης. Τέταρτο ομαδικό, βολές δεν υπάρχουν. Ο
πάμε σε ένα time out 33 και 14 με το σκορ 35-35. Λοιπόν, τέλος time out 33 και 14. Επαναφορά για τους Myrmidons από τον Κοσκινά. 19 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους. Τα δύο Νιωτάκης θα πάρει την μπάλα. Παιχνίδι δύο κατοχών σίγουρα. Νιωτάκης θα προσποιηθεί, θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. 37-35. 23 δευτερόλεπτα όλα για τον Κολοσσό, ο οποίος πρέπει να σκοράρει είτε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση είτε ακόμα και να κερδίσει. Έχουμε φάουλ, το τέταρτο ομαδικό, δεν υπάρχουν βολές. 10-95, το παίρνει το μάτς με τρίποντο, με δύο το στέλνει στην παράταση, αναστοχίσει. Η νίκη θα πάει στην παρέα του Πετρόπουλου. Τζάμπουρας για τρεις, όχι, Πετρόπουλος θα του γίνει το φάουλ, θα πάει στις βολές. Φλερτάρει με τεχνική ποινή τώρα εδώ ο Νίκος. Τώρα εδώ φλερτάρε με τεχνική ποινή, αφού δεν του την έδωσε. Του τη δίνει και βέβαια. Και βέβαια του τη δίνει. Ναι, είναι. Άμα θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, μία βολή θα πάει. Νομίζω ότι εδώ ο Δημόπουλος θα πάει για τη βολή. Θα του τα πούμε μετά του Νικού. Δεν χρειάζονταν τώρα όλο αυτό. Για ποιο λόγο πήρε το επιθετικό, το rebound. Η βολή θα χαθεί, ήταν τυχερή εδώ τώρα η Myrmidons. Το 37-35 θα παραμείνει και τώρα ο Νίκος έχει την ευκαιρία να ρεφάρει. Ανευτοχίσει και στις δύο. Δίνει τη νίκη στην ομάδα του πλην συγκλονιστικού απρόπτου. Θα πρέπει να γίνουν εντάξει εκπληκτικά πράγματα για να γυρίσει παιχνίδι 4 πόντων σε 9 δευτερόλεπτα. Ανευτοχίσει στη μία, ελπίδες υπάρχουν ακόμα. Άστοχο στην πρώτη. Για να δούμε ο Βοηρόπουλος στη δεύτερη βολή. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Καροκόπος. 5 δευτερόλεπτα. Μπάλα στο Ζάμπουρα. Θα στοχίσουν. Οι Myrmidons θα πάρουν το παιχνίδι. 37-35 το τελικό σκορ. Συγχαρητήρια και στους δύο. Παρακολουθήσαμε εκπληκτικό παιχνίδι, ειδικά όσον αφορά τη διακύμανση. Επαναλαμβάνω, Myrmidons Κολοσσός 37-35 για το πρωτάθλημα της Development 2.